Και επειδή έχω Μιχάλη Τσόχο στην γραμμή 2, όπως λέμε έτσι, η γραμμή πάντα είναι η 1, η 2, ξέρω, η 3 δεν ήταν ποτέ οι γραμμές αυτές που λέμε όλοι. Θέλω. Μιχάλη, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και τον Αλέξη. Έχω Αλέξη Αβόπουλο. Λίγο πριν κλείσω με τον Αλέξη, επειδή συζητάμε για Άρη και τα λοιπά, έχεις δει καθόλου Άρη φέτος? Έχω δει πια 2 φορές, η αλήθεια είναι, όχι περισσότερο. Ναι. Γιατί με τόσα που πρέπει να βλέπουμε... Ναι. Έχεις δει καμιά δεκαριά φορές τη Στόουκ παρά τον Άρη. Ναι. Μεταδίδει Άρσενα, Αλέξη, γι' αυτό. Σήμερα όμως είναι μια ιστορική επέτειος για τον Άρη. Είναι σαν σήμερα έχει γίνει το μάτς στο Etihad με το Manchester City. Ναι, όντως. Και είναι η πιο ωραία εικόνα, μιας και φαντάζομαι παρακάτω θα μιλήσουμε και για βία, η πιο ωραία οπαδική εικόνα που έχουμε τα τελευταία χρόνια από επίσκεψη, μαζική επίσκεψη, τέλος πάντων, Έλληνων οπαδών σε εκτός έδρας γήπεδο, με εκείνη τη χορογραφία 7.000 περίπου, τόσο δεν ήτανε. Ναι. Που χόρευαν ανάποδα στο Etihad και που είχαν προκαλέσει και το θαυμασμό των φίλων της City, οι οποίοι το κάνουν και συχνά άλλωστε. Πια. Ναι. Και τον αναφέρονται. Το κάνουν ειδική μνήμα, βέβαια. Ναι, βέβαια. Ναι. Έτσι, εκείνο ήταν. Πόσα χρόνια περάσανε? 4. Πόσο, 10 ήταν, το 11 ήταν δηλαδή. Ναι, νομίζω ναι. 10-11. Ναι. Ήταν Φελεβάρης του 11. Μιχάλη, τώρα μπαίνεις στο σπίτι, θες να σε πάρουμε σε λίγο? Όχι. Άκουσα πόρτα να ανοίγει, γι' αυτό. Ναι, εντάξει. Καλά. Θα αφήνω να κάνετε μια διάφορα κουβέντα. Δεν από μένα. Γεια σου, Αλέξη. Ευχαριστούμε πολύ. Θες να σε πάρουμε σε κανένα δίλεπτο να στρωθείς και πέρα τώρα, γιατί τα ξέρω εγώ τα γράμματα αυτά. Μια χαρά είναι. Τι γίνεται? Μέρα, πρώτη φορά μπορεί να τα λέμε. Όσοι δούς βράδυ τα λέμε και στη ζούγκλα και γίνεται χαμός. Δεν τελειώνουμε ποτέ. Έχουμε ξαναπεί, για να δεις πόσο καλή μνήμη έχω, έχουμε ξαναπεί μεσημέρι σίγουρα πριν από ένα Άγιαξ ΠΑΟΚ. Όχι ένα Άγιαξ ΠΑΟΚ. Δεν τα λέγαμε μεσημέρι γιατί είχες εκπομπή την ίδια ώρα. Γι' αυτό θυμάμαι που μου λέγες. Σωστά. Δεν θυμάμαι τώρα τι είχε γίνει, πώς είχε γίνει τότε. Τι ματς μετέδωσε αυτή την περιέγραψη για τον ΟΤΕ TV αυτή τη βδομάδα, Σαββατοκύριακο? Την Σουόνσι με τη Manchester United και τη Juventus με την Αταλάντα. Σουόνσι με Manchester, πόσο έλειξε αυτό? 2-1 η Σουόνσι. Δεν το θυμόμουν γι' αυτό. 2-1 η Σουόνσι. Κέρδισε τι, Manchester, πώς την είπες την ομάδα? United. Αλφα εθνική είναι αυτή. United. Λες και τέτοια. Θα σου έφερε τώρα τα μηνύματα. Έτσι, γαργαλιές. Μάλιστα. Και περιέγραψε και την κολάρα του Πίρλο, Ναι. Λοιπόν, έχω εσένα τώρα στον αέρα, ο οποίος περιγράφει, μεταδίδει, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα παιχνίδια που βλέπεις το Σαββατοκύριακο να είναι καλά, ο TTV, ας πούμε, που εις Πριμέρα Διβιζιόν, Καμπιονάτο, Πρέμερ Λίγκ και τα λοιπά, και μετά αναγκάζεσαι εσύ, αφού έχεις αυτές τις παραστάσεις και τις εικόνες, να προσγειωθείς, δεν ξέρω πόσο ανώμαλα, ρε παιδί μου, μπορώ να το χαρακτηρίσω, να προσγειωθείς στη Super League. Πες μου λίγο αυτό το σοκ που παθαίνεις εσύ προσωπικά, Μιχάλη. Ναι, είναι ορθώς το περιγράφεις, γιατί δεν είναι και πολύ δύσκολο να εξελιχθεί σε διχασμένη προσωπικότητα, γιατί περνάς πολύ ωραία στο κομμάτι της δουλειάς που λέγεται τηλεόραση, γιατί είτε έχει την δυνατότητα είτε στις περιγραφές ή στις εκπομπές να μιλάς μόνο για ποδόσφαιρο, και μετά έρχεται η ελληνική πραγματικότητα που σπανίως σου δίνει τη δυνατότητα να μιλάς για ποδόσφαιρο, συνήθως πρέπει να μιλάς για άλλα πράγματα. Ναι. Και όπως να το κάνουμε, σε προβληματίζει, πώς να το πω, σε κάνει να αισθάνεσαι ότι ασχολείσαι με δύο διαφορετικά αντικείμενα, ενώ το αντικείμενο επί της ουσίας θα πρέπει να είναι το ίδιο, στην πραγματικότητα είναι το ίδιο, αλλά επί της ουσίας δεν είναι το ίδιο, είναι δύο διαφορετικά πράγματα τελείως. Πολύ διαφορετικά, ρε παιδί. Και εδώ και πολλά χρόνια είναι διαφορετικά και δεν αλλάζει προς το καλύτερο το δικό μας, ποδόσφαιρο, ας πούμε, δεν αλλάζει. Και τα ίδια, ρε παιδί μου, κάθε χρόνο. Πραγματικά, γι' αυτό... Ας πούμε, ναι. Χθες γράφω σε ένα κείμενο ότι πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα στον πλανήτη. Μοναδική, μου φαίνεται αδύνατο να υπάρξει άλλη, που έχουμε να κάνουμε αυτό που λέμε το μεγάλο τέρμπι της χώρας, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, με οπαδούς και των δύο ομάδων πάνω από 10 χρόνια. Υπάρχει εδώ και η τελευταία φορά είναι το 2003, όπου είχαμε οπαδούς και των δύο ομάδων σε ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι. Από τότε δεν έχει υπάρξει τέρμπι μεταξύ των δύο μεγάλων ομάδων της χώρας που να έχει τους δύο
οπαδούς και των δύο ομάδων. Ναι. Δεν μπορεί να έχει συμβεί πουθενά. Πουθενά. Μια χρονιά μπορεί να έχει συμβεί σε κάποιες χώρες. Δύο χρονιές μπορεί να έχει συμβεί. 12 χρόνια να δυνατούμε να βρούμε τον τρόπο να κάνουμε ένα τέρμπι, το μεγάλο τέρμπι, το μάτς γιορτή, ας πούμε, της χώρας με οπαδούς και των δύο ομάδων. Δεν μπορεί να έχει. Ναι, αλλά στην κατάληξη, Μιχάλη, λέμε ότι και καλύτερα που δεν γίνεται έτσι. Βέβαια, γιατί... άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Αλλά είναι ένα δείγμα στο που έχουμε φτάσει. Είναι ένα δείγμα στο που έχουμε φτάσει. Δεν μου λες στα ραδιόφωνα της Αθήνας, τι κλίμα καλλιεργήθηκε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από το μάτς δηλαδή με τον Ολυμπιακό, πριν το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μεγάλη ανησυχία. Για όλους τους λόγους που φαντάζει και αντιλαμβάνεσαι και εσύ και ο καθένας. Ναι. Και επειδή η ένταση ήταν πολύ μεγάλη και επειδή το μάτι ήταν κρίσιμο και επειδή φαινόταν ότι θα υπάρχει και ο Μαρινάκης στο γήπεδο, δεν έχει σημασία αν θα ήταν στον αγωνιστικό χώρο ή στο μπουθ, υπήρχε πολύ μεγάλη ανησυχία. Δηλαδή δεν είναι ότι συνέβη κάτι που δεν το περιμέναμε ότι μπορεί να συμβεί, ότι βάσει μια εξαπίνης, ναι. Δυστυχώς. Το περιμέναμε και το φανταζόμασταν και ξέραμε ότι ήταν επικίνδυνο. Το γήπεδο το συγκεκριμένο κιόλας είναι και ακατάλληλο για την εξαγωγή δυστυχώς ελληνικών ντέρμπι. Κατά τα άλλα μια χαρά μάτς μπορούν να γίνουν. Ελληνικό ντέρμπι είναι δύσκολο να γίνει στη λεωφόρο. Δεν μου λες, ο Μαρινάκης... Έχουν πρόσβαση από παντού στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μαρινάκης... Γιατί το κάνει αυτό το τελευταίο διάστημα, ας πούμε, και με τόσο πάθος, για ποιο λόγο? Δηλαδή και το λέω για την ιστορία που έγινε στην Τούμπα, την παρουσία του εννοώ, και στη Λεωφόρο και στην Κερκίδα. Εντάξει, όχι ότι δεν πήγαινε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά παιδί μου φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα το κάνει πιο έντονα, έτσι, με περισσότερο πάθος. Το φωνάζει, ναι. Ουρλιάζει, όχι φωνάζει, ουρλιάζει. Ναι. Και το φωνάζει και όταν είναι εκεί. Δεν είναι ότι πάει κάθε σε ένα μπουθ, βλέπει το μάτς και φεύγει. Τι να σου πω, εδώ οι ερμηνείες ποικίλουν. Άλλες μπορεί να λέει γιατί θέλει να αγγίξει το θυμικό των δικών του οπαδών, των οπαδών της δικής του ομάδας και να δείξει ότι βγαίνει μπροστά. Άλλος λέει ότι πηγαίνει για να προκαλέσει και να δημιουργηθούν ζητήματα με τους οπαδούς των άλλων μεγάλων ομάδων και να έχουν ζητήματα τιμωρίας όπως τα έχει τώρα ο Παναθηναϊκός μετά τα όσα συνέβησαν χθες. Είναι. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει να το ερμηνεύσει. Δεν συμφωνώ προφανώς. Δεν συμφωνώ υπό την έννοια ότι σε αυτή τη χώρα ζούμε. Ξέρουμε τι συμβαίνει. Ναι, ωραίο θα ήταν να μπορούσαν να το δουν δίπλα-δίπλα τον τέρμπι οι πρόεδροι των δύο ομάδων. Αλλά οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες. Πόσο, αλλά Φούζος με το Σαββίδι το βλέπουν δίπλα-δίπλα, μαθαίνουν. Σωστό. Ούτε εκεί όμως αποφεύγονται τα προβλήματα. Δηλαδή πιστεύω ότι τώρα μετά από διαγωνιστικές μου, ο Σαββίδης θα είναι προσκεκλημένος στην ζωήτα του Αλαφούζου στο Παναθηναϊκό Σπάγκο. Πιθανότατα. Αλλά είναι τέτοια η αρρώστια που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο που θυμάσαι αυτό ακριβώς το γεγονός. Την προηγούμενη φορά που κατέβηκε ο Σαββίδης στη Λεωφόρο είχε προκαλέψει επεισόδια. Ναι. Διότι τα αρρωστημένα μυαλά για να δείξουν ότι δεν πάνε να είναι φίλοι οι πρόεδροι και τα λοιπά, εμείς παραμένουμε εχθροί, κάνανε επεισόδια για να κάνουν επεισόδια. Φυσικά, μα δεν γίνεται χωρίς επεισόδια. Φυσικά δεν γίνεται ντέρμπι χωρίς επεισόδια στην Ελλάδα. Δεν βρίσκεις. Θα αρχίσουμε να ανησυχούμε και εμείς αν πάει κανένα ντέρμπι καλά χωρίς να ανοίξει μύτη, ας πούμε. Δεν βρίσκεις άκρη ούτε με τον έναν τρόπο ούτε με τον άλλον τρόπο. Δηλαδή, πραγματικά, ας πούμε, η κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου, εγώ νομίζω ότι ξεφύγει και ακριβώς γι' αυτό, γιατί βάζουμε και πολύ χαμηλά τον πήχη. Δηλαδή, σε κανένα ντέρμπι που πέφτουν μόνο, ρίχνει μια άσα την κερκίδα με κανένα αεροβόλο, ή πέφτει κανένα πέτρα, ή πέφτει κανένα ζλωστό, ή. Δεν μπουκάρουν μέσα τέλος πάντων, γίνονται όλα τα υπόλοιπα, αλλά δεν μπουκάρουν μέσα. Λέμε εντάξει, μπορεί, δεν έγινε και τίποτα. Περισσότερο αυτό αναλύουμε μετά, ναι. Ναι, δεν έγινε και τίποτα. Εντάξει, τώρα κλασικά ελληνικά. Όταν σε όλο αυτό το σκηνικό λες δεν έγινε και τίποτα, το βλαμμένο, το καμένο μυαλό, σου λέει, okay, για να πούν αυτοί ότι κάτι έγινε, πρέπει να μπουκάρουν μέσα. Αλλιώς δεν πρόκειται να πούν ότι κάτι έγινε. Ναι, επειδή έχουμε καιρό να τα πούμε, τους τελευταίους μήνες είχαμε αρκετές ανακατατάξεις. Ήταν και πρωταγωνίστρια μια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, τέλος πάντων εδώ το δικό μας το χωριό, που ήταν ψηλά, που οδηγούσε, ξέρω εγώ, ήταν ψηλά, ήταν πρώτη στη βαθμολογία κτλ. Πες μου λίγο,
πώς το είδες όλο αυτό, επειδή έχω διαβάσει και τα άθρα που έχεις γράψει και τα λοιπά, δεν έχει όλος ο κόσμος δυνατότητα είτε να σε ακούει, αλλά, προφανώς, να σε διαβάζει. Θέλω τη γνώμη σου για το πώς πήγε το πράγμα που λέμε, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός από ποιος που είναι φαβορή αυτή τη στιγμή, φαβορή, πάει για πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ πώς γκρεμίστηκε από εκεί, είναι τρίτος και καταϊδρωμένος. Ο Ολυμπιακός τι έχει, ας πούμε, που έχει κάνει αλλαγές, έχει κάνει μεταγραφές κτλ. Όλο αυτό. Πριν περίπου, ήταν 1,5 μήνα, κάτι τέτοιο, είχαμε σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης ότι εγώ δεν βλέπω, μάλιστα τότε που το έλεγα, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ή 3 βαθμούς μπροστά ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ ή 5, ένα από τα δύο. Ναι. Και παρόλα αυτά έλεγα ότι δεν βλέπω πώς θα πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα και το αιτιολογούσα με δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι σε πολύ κακή κατάσταση και ότι με το καινούριο προπονητή, ότι είχε έρθει ο Περέιρα, θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο γιατί θα δοκιμάσει να παίξει κάτι πολύ διαφορετικό. Δεύτερον, είναι η μοναδική ομάδα που συνεχίζει σε τρεις διοργανώσεις και επειδή το διάστημα πια που απομένει μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος είναι 3-3,5 μήνες, άρα ο Ολυμπιακός είχε τότε να παίξει τα δύο μάτς με τον ή τη ρεβάνς με τον Τύρναβο ή και τα δύο μάτς με τον Τύρναβο. Έλεγα λοιπόν, άρα ο Ολυμπιακός, επειδή θα περάσει και τον Τύρναβο, θα παίξει τουλάχιστον άλλα δύο μάτς στο κύπελο, έχει να παίξει άλλα δύο ευρωπαϊκά μάτς με την Τνιέπρο, χωρίς να την περάσει. Μόνο αυτά είναι τουλάχιστον 5 παραπάνω παιχνίδια, ναι, με τη ρεβάνς που έχει να παίξει με τον Τύρναβο μέσα σε διάστημα 2 μηνών. Αυτό και η πολύ κακή κατάστασή του είναι αρκετή για να του δημιουργήσουν προβλήματα στην βαθμολογία. Ομολογώ ότι δεν είχα, μάλιστα με είχε ρωτήσει ο συνάδελφος, τι εννοείς, ότι μπορεί να το πάρει ο ΠΑΟΚ ή ακόμα και ο Παναθηναϊκός. Του λέω ασφαλώς ακόμα και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τότε ήταν στο μείον 7 νομίζω, διότι έχει καλύτερο πρόγραμμα ο Παναθηναϊκός, που είναι ότι έχει τα δύο τέρμπι στην έδρα του, τα οποία όπως μας έχει δείξει φέτος Λεωφόρο μπορεί να τα πάρει. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα την κατάρρευση του ΠΑΟΚ. Αν και είχαμε, τότε υπήρχαν τα πρώτα σημάδια, δηλαδή είχε μείνει ήδη ο ΠΑΟΚ πίσω, αλλά άλλο είχε μείνει πίσω 3-5 και άλλο αυτό που του συνέβη μετά με τις παρετήσεις Αναστασιάδη μη δεχτές, με τις παρετήσεις Βρίζα, με τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα. Με. Ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει τα μάτια του. Ο ΠΑΟΚ? Έχει βγάλει τα μάτια του. Κλασική περίπτωση ΠΑΟΚ είναι αυτή, ναι. Για ανάλυσε το λίγο αυτό. Εδώ όμως είναι η πιο χαρακτηριστική. Εδώ όμως είναι η πιο χαρακτηριστική. Δηλαδή. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάθε λόγο να γκρινιάζει για τις διαιτησίες, κυρίως θα έλεγα για αυτές που είχε ο Ολυμπιακός και πολύ λιγότερο για τις δικές του. Οι δικές του θα σταθούμε σε 2-3 περιπτώσεις που και σε ένα κανονικό πρωτάθλημα μπορεί να συμβούν, ενώ στα δικά του μάτια. Αντιθέτως μπορεί δικαιολογημένα να κρινιάζει για όσα συμβαίνουν, γιατί δεν είναι μόνο τι συμβαίνουν στα δικά σου μάτια, είναι τι συμβαίνουν και στα μάτια του ανταγωνιστή σου. Μπορεί προφανώς να κρινιάζει πάρα πολύ αυτά που συνέβαινε στον ανταγωνιστή. Εν τέλει όμως αποδεικνύεται ότι στο πρωτάθλημα αυτό δεν θα πω ότι δεν το παίρνει, αλλά το ότι δεν το διεκδικεί μέχρι τέλους σοβαρά, διότι δεν σημαίνει ούτε αυτό, είναι εντελώς δικό του λάθος. Ναι. Εντελώς τελείως, που έλεγε και μια ψυχή που είναι τώρα μέσα. Ναι. Και είναι δικό του λάθος πρώτον, γιατί δεν το μέτρησε σωστά εκεί γύρω στο Δεκέμβρη, όταν ήταν πρώτος, όταν καταλάβαινε ότι εδώ υπάρχει ευκαιρία, να κάνει την όποια ενίσχυση θα έκανε το Γενάρη μέσα σε ένα αρμονικό πλαίσιο συνεργασίας, και αν διαπίστωνε ότι δεν υπάρχει αυτό το αρμονικό πλαίσιο συνεργασίας, ότι δεν μπορούν να συνοηθούν προπονητές, πρόεδροι, ιδιοκτήτες, τεχνικοί διευθυντές, δεν ξέρω ποιοι, προκειμένου όλη αυτή η ασυνονοησία να μην φέρει σωστή ενίσχυση και να τη φέρει και καθυστερημένα, ας αντικαταστούσε τότε κάποιους, όποιους έκανε. Μα τον τεχνικό διευθυντή, μα τον προπονητή, μα και τους δύο, μα τον πρόεδρο, μα ας μην ανακατευόταν ο ιδιοκτήτης, δεν ξέρω πού ακριβώς χάθηκαν όλοι αυτοί μεταξύ τους, στη μετάφραση, στη συνεννόηση, στις σχέσεις τους, αλλά εκεί χάθηκαν. Εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αντί η ευκαιρία του Δεκεμβρίου να λειτουργήσει ως, πώς να το πω, εφαλτήριο για να τους ενώσει όλους αυτούς, ναι, και σιγά τις διαφορές που είχαν τώρα δηλαδή. Και όσο αλλά πήγαινε, οι διαφορές προϋπήρχαν, αλλά όσο πήγαινε η μπάλα δοκάρι και μέσα, έμπαιναν κάτω το χαλάκι. Αυτό λες. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Και στο πρώτο δοκάρι και έξω, στο δεύτερο τέλος πάντων, εμφανίστηκαν. Σωστά. Αντί εκείνη η ευκαιρία να τους ενώσει, να τα βάλουν κάτω και να πούν, οκ, εδώ υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία για μας, μια τεράστια πρόκληση,
Αυτή ακριβώς η ευκαιρία λειτουργήσε, έχω την αίσθηση, μη πω διχαστικά γιατί είναι βαριά έκφραση, αλλά... βάλτε και αυτή μέσα, μια χαρά, βάλτε την, καλά την έβαλες, καλά την έβαλες. Έβγαλε μια εσωστρέφεια που μεταφέρθηκε παντού. Μεταφέρθηκε στην ομάδα, στη διοίκηση, στον προπονητή, ο ένας άρχισε να βλέπει το φάντασμα του άλλου, γιατί δεν με βάζει, γιατί του είπα αυτός να μην με βάλει, γιατί δεν παίρνουμε αυτόν, γιατί δεν τον θέλει αυτός, γιατί δεν κάνουμε εκείνο, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Όλη αυτή η εσωστρέφεια μεταφέρθηκε πολύ γρήγορα στους δημοσιογράφους, από τους δημοσιογράφους και κυρίως τον ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, μεταφέρθηκε πολύ γρήγορα στον κόσμο του ΠΑΟΚ, και αντί να έχουμε ένα κλαμπ σε όλες τις εκφάνσεις του που θα ενωθεί, αποκτήσαμε ένα κλαμπ που πήγαινε να πάρει πρωτάθλημα και διαφωνούσαν όλοι με όλους. Ναι. Είχαν άποψη όλοι για όλους και είχαν άποψη όλοι για όλα. Εκεί χάθηκε η μπάλα. Και αυτοί που έπρεπε να έχουν άποψη, τι κάνανε, οι πρωταγωνιστές δηλαδή. Προφανώς σε όλη αυτή την ιστορία ο πρώτος που φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη, όχι γιατί έτσι πάει εθιμοτυπικά, αλλά γιατί αυτή είναι πραγματικότητα ένας αντίπης. Βέβαια. Ο οποίος, εάν δεν μπορούσε να το ελέγξει, που είναι πιθανό να μην μπορούσε να το ελέγξει και να μην μπορεί να το παρακολουθεί, γιατί ο άνθρωπος ζει τις μισές μέρες του χρόνου του μακριά, θα έπρεπε να αποφασίσει ποιος είναι ο ένας που αποφασίζει. Αν δεν μπορούσε, γιατί δεν είχε όλο το πάζλ στα χέρια του ίδιου να αποφασίσει, έπρεπε να πει: OK, εγώ δεν πρέπει να αποφασίσω. Ένας πρέπει να αποφασίζει, οι υπόλοιποι ακούν. Δεν συναποφασίζουν. Στις ομάδες δεν είναι πάντα καλή δημοκρατία. Συνήθως δεν είναι καλή δημοκρατία. Συμφωνώ. 100%. Τον Αναστασιάδη γιατί τον κράτησε. Καλή ασπίδα δεν είναι. Εντάξει, εμένα ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε το ρεπορτάζ που έδινε ότι όλοι εισηγήθηκαν στον Σαββίδη να μείνει ο Αναστασιάδης. Αν είναι έτσι, αυτό είναι ακόμα πιο περίεργο. Ναι, για τον Σαββίδη είναι μια καλή ασπίδα, αλλά για τον Σαββίδη ενδεχομένως είναι να είναι και μια κίνηση απόγνωση στη λογική ότι έπρεπε να γίνει εντάξει. Και τι έκανα όλες τις άλλες φορές που τον έφαγα Φεβρουάριο μήνα τον προπονητή. Α, στον αυτό να το κρατήσουμε αυτό το τέλος, να δούμε τι διαφορετικό μπορεί να συμβεί. Ναι. Μπορεί να ήταν και τόσο απλό. Όλοι οι υπόλοιποι όμως. Δεν αντιλαμβάνομαι τον λόγο. Εγώ δεν λέω αν είναι καλός ή κακός. Αλλά όταν πια υπάρχει μια αρρώστια μέσα στο κλαμπ, κάτι πρέπει να κάνεις. Κάποιοι πρέπει να φύγουν. Αν έπρεπε να μείνει ο Αναστασιάδης, θα έπρεπε να φύγουν, να αποφασίσει ο ιδιοκτήτης, θα έπρεπε να φύγουν κάποιοι άλλοι. Αν έπρεπε να μείνουν όλοι οι άλλοι, προφανώς έπρεπε να φύγει ο Αναστασιάδης. Δηλαδή δεν κρατάς όλα τα ζυζάνια, όλα τα μικρόβια εντός ομάδας και λες για να δούμε τι θα γίνει. Τι θα γίνει, θα αρρωστήσει η ομάδα. Τι θα κάνει η ομάδα, θα? Θα αρρωστήσει. Παραπάνω, πόσο, τι είναι, έχει παραπάνω. Ναι, σωστό και αυτό, σωστό. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω τι πληγές μπορεί να αφήσει όλο αυτό στην επόμενη χρονιά στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να μην το αφήσει καμία. Μπορεί όμως να το αφήσει πληγές και για την επόμενη χρονιά. Ναι. Και η χρονιά κλείνει και όχι, εδώ... άσε που δεν έχω καταλάβει. Έχει κλείσει οριστικά το θέμα Βρίζα. Όχι. Καταρχάς δεν υπάρχει κάτι επίσημο από την πλευρά της ΠΑΕ. Δηλαδή αυτή η ντροπή τώρα των τελευταίων ημερών ότι δεν τον βρίσκουν, ντροπή εντός ή εκτός αγωγικών όπως θέλει καθένας, δεν τον βρίσκουν, ότι είναι κρυμμένος, ότι πήγε για λίγο, πήρε τα πράγματά του, έφυγε, είναι στην Ξάνθη, ξέρω εγώ, είναι στην Κομωτινή, είναι στη Δράμα. Ο ΠΑΟΚ δεν επιβεβαιώνει τίποτα, λέει ότι ο Σαββίδης δεν τη δέχτηκε, δεν την αποδέχτηκε, ξέρω εγώ, την παραίτησή του. Χήμα, μια κατάσταση θολή. Δεν γίνεται αυτό. Ο Μιχλώδης κτλ. Ναι, δεν είναι σοβαρή κατάσταση. Ναι, δεν είναι. Και απορώ, ρε παιδί μου, πώς... Είναι προτιμότερο ακόμα και να φύγει κάποιος που δεν πρέπει να φύγει ή που δεν φταίει ή που φταίει λιγότερο, όποιος και είναι αυτός. Ο Βρίζας, ο Αναστασιάδης, ο Αγγελίδης, ο δεν ξέρω ποιος, παρά να δίνεις μια εικόνα ότι δεν μπορείς να αποφασίσεις, δεν αποφασίζεις γιατί δεν ξέρεις τι σου γίνεται ή γιατί δεν θες να αναλάβεις οποιοδήποτε κόστος. Δεν είναι εικόνα εταιρείας. Ας το δούμε ως εταιρεία. Να παρετούνται τα στελέχη του ένα πίσω από το άλλο, τα μεγάλο στελέχη σου και εσύ να μην κάνεις καμία παρέτηση αποδεκτή. Ναι. Διότι τι. Ξέρεις και να σκοπεύει να παρετηθείς εσύ ο ίδιος, να φύγεις, ξέρω εγώ. Άλλη εξήγηση δεν υπάρχει. Δεν το λέω ως υπονοούμενο. Το λέω ως πλάκα. Ναι. Δεν γίνεται. Όταν τα ίδια τα στελέχη σου λένε ότι εκτιμούν ότι κάπου έχουν κάνει λάθος. Και σου λέει ναι, έκανες λάθος αλλά δεν πειράζει. Ναι, έκανες λάθος και εσύ αλλά δεν πειράζει. Ναι. Ναι, δεν γίνεται. Και η εικόνα ή το αποτέλεσμα δεν διορθώνεται. Δεν είναι ότι έγινε και ένα-δυο στιγμή λάθη. Οκ, λάθη κάνουμε όλοι.
Έτσι ότι είναι. Βελτιώνεται η εικόνα των σχέσεων μεταξύ αυτών των ανθρώπων. Μιχάλη, αγωνιστικά, καθαρά. Έτσι, πες ότι δεν υπήρχαν προβλήματα, ρε παιδί μου, εξωαγωνιστικά, διοικητικά που έχει ένα βουνό από αυτά ο ΠΑΟΚ. Προβλήματα συνεννόηση κτλ. Αλλά ενισχύθηκε το Γενάρη, έτσι. Έκανε, μπορεί να κάνει και τις καλύτερες μεταγραφές. Έχει καμιά άλλη ομάδα που μπορεί να κάνει καλύτερες μεταγραφές ποιοτικές, ας πούμε, του, σαν τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Όχι, έχει κάνει. Θα σου πω ποια είναι η άποψή μου. Συγγνώμη, εγώ αν ήμουν στη θέση του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι, το Δεκέμβρη, ναι, και έβλεπα ότι εδώ υπάρχει σοβαρή προοπτική να διεκδικήσω και να πάρω το πρωτάθλημα. Ναι. Θα την έκανα τη μεταγραφή του Νομπόα, γιατί Νομπόα δεν βρίσκεις κάθε μέρα στον δρόμο σου ελεύθερο. Mm. Είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή, κατά την άποψή μου. Ναι. Και θα την περίμενα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Δεν θα την έβαζα στην κατηγορία ότι αυτό το παίχτη θέλω να τον πάρω για να πάρω το πρωτάθλημα. Θα τον έβαζα στην κατηγορία ότι αυτό το παίχτη δεν μπορώ να τον βρω εγώ ως ΠΑΟΚ ελεύθερο. Είναι, πώς να το πω, είναι τύχη. Οπότε αυτή τη τύχη θα την κυνηγήσω μέχρι τέλους. Ναι, μ' αρέσει έτσι όπως το περιέγραψες. Ακριβώς έτσι είναι ο Νομπόα. Ναι, ανεξάρτητα που θα κάνει το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Στις υπόλοιπες λύσεις που ο ΠΑΟΚ δοκίμασε να πάρει, δεν βλέπω καμία κακή, αλλά δεν βλέπω και καμία που να λέω ότι ναι, άξιζε να καθυστερήσει, ναι, πόπο πήρε αυτή την παιχτάρα. Συνεπώς, εγώ θα πήγαινα να πάρω 2-3 παίχτες από το ελληνικό πρωτάθλημα που θα είχαν 0 χρόνο προσαρμογής, 0. Θα ξέρανε που ήρθαν, γιατί τους πήραν. Από το ελληνικό, είπες. Από το ελληνικό. Δηλαδή. Όχι κατά ανάγκη Έλληνες. Δηλαδή. Όχι κατά ανάγκη Έλληνες. Δηλαδή. Θα ήθελα στόπερ, ας πούμε. Θα δίνω ένα παράδειγμα. Θα είχα πάρει εγώ τον Ταβλαρίδη. Θα είχα πάρει τον. Από τον Αστέρα Τρίπολη στον Κουρμπέλη. Θα είχα πάρει. Από την. Αν ήθελα εξτρέμ, θα είχα πάρει από την Βέρεια τον Μπέν. Θα είχα πάρει από την Ξάνθη τον Ιστόπερτη, τον... κολλάει το μυαλό μου, τον Γούτα. Θα είχα πάρει από τον Αστέρα Τρίπολη στον... Με αυτά τα ονόματα... Θα είχα πάρει το Διαφάνης από τον Πανατολικό. Θα είχα πάρει τέτοια πράγματα. Αυτά που είχα τη δυνατότητα να τα πάρω, ήξερα τι είναι, ήξερα ότι έχουν μικρό χρόνο προσαρμογής και θα πάρω και τρεις τέτοιες για να τους έχω 1η Γενάρη στην ομάδα και να μην έχω ρόστερ 13, αλλά να έχω ρόστερ από την 1η Γενάρη 16-17. Ναι. Και θα τις κυνήγαγα τις δύο μεταγραφές, σαν τον Ομπά και σαν τον τέτοιον, σαν τον όποιον θες, ή σαν τον Μπλάνκο, ας πούμε, που δεν κατάφερα να τον πάρει. Τις δύο πολύ σπουδαίες μεταγραφές. Ο Ντέβιτς ήταν τέτοια. Το Ντέβιτς, σωστά. Σωστά. Όλες αυτές τις καταλαβαίνω. Άρα πήγε για να μην τον χρεώνουμε μόνο έτσι, γιατί και εγώ συμφωνώ σε όλα, σε ό,τι έχεις πει. Εντάξει, έχω μια μικρή ένσταση για αυτούς τους παίκτες που είπες τώρα. Δηλαδή, θα του δίναν προφανώς βάθος στις εναλλακτικές λύσεις, γιατί η μισή και παραπάνω από αυτούς που είπες δεν είναι για να πεις, ρε παιδί μου, ότι θα μπουν μέσα. Ναι, αυτό δεν του δίνανε. Ωραία. Θα του κάνανε το ωραία, ωραία, ωραία. Ναι. Δοκίμασε, προσπάθησε όμως. Αν κάτσω να σκεφτώ, πιθανότατα να βρω 2-3 περιπτώσεις που θα μπορούσαμε να καταλήξουμε όλοι μας στο ελληνικό πρωτάθλημα, ότι σαφώς θα βγάζαμε τον τάδε και θα βάζαμε αυτόν και θα ήμασταν καλύτεροι. Ναι. Ας πούμε, τρελάθηκε ο ΠΑΟΚ εντός εισαγωγικών να ψάχνει για εξτρέμ και τελικά δεν πήρε, δεν βρήκε. Ναι. Δεύτερη μεταγραφική περίοδος. Και το καλοκαίρι έψανε για εξτρέμ. Τέλειωσε η μεταγραφή το καλοκαίρι και λέγαμε ότι δεν έχει αριστερό εξτρέμ. Πώς είναι δυνατόν εσύ να μην μπορεί να βρει ένα εξτρέμ, ας πούμε. Α, εντάξει, τώρα. Σε όλο τον κόσμο. Πώς είναι δυνατόν με τις ελληνικές ομάδες, δεν μπορείς να βρεις Μιχάλη, ο ΠΑΟΚ είναι ένα κλαμπ που αν μη τι άλλο τουλάχιστον έχει κάποιους ανθρώπους σε συγκεκριμένες θέσεις, τουλάχιστον έχει λεφτά, αν τις συγκρίνεις με κάποιες άλλες ομάδες θα πεις ότι δουλεύει σοβαρά. Ναι, έχει κάτι σκάουτερς τα τελευταία χρόνια που τους ακούμε δεξιά και αριστερά. Ένα εξτρεμάκι αριστερό. Γιώργο μου, θες να σου πω κάτι. Ο Ολυμπιακός πούλησε τον περασμένο Γενάρη τον Μήτροβλου για 15 εκατομμύρια στη Φούλαμ. Από εκείνη τη μέρα έψαχναν τον αντικαταστάτη του. Τον αντικατέστησε 7 μήνες μετά, 31 Αυγούστου, με τον Δανικό Μητρόβλου. Ναι. Άστο τώρα. Πολλές φορές ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των ελληνικών ομάδων είναι... Άστο να πάει. Δεν λέω ότι είναι σωστός. Ασφαλώς είναι λάθος. Ασφαλώς είναι λάθος. Και ασφαλώς δεν γίνεται οργανωμένα. Και ασφαλώς οι ελληνικές ομάδες δυστυχώς εξακολουθούν να ψωνίζουν κυρίως από μάνατζερ. Τι μου απομάνατε αυτό. Ναι, καλή περίπτωση είναι. Ωραία, πόσο θα πάει, θα το αυτό, θα το εκείνο. Όχι επειδή από όλες αυτές τις μεταγραφές που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, πόσους, Πισαβίδη, πόσους παίχτες πήγε ένα σκάουτερ του και τους παρακολούθησε 3 φορές σε μάτια και είπε παιδιά να πάρω αυτόν.
Δεν ξέρω. Να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Δεν έχω κάτι εύκολο, εύκολα έτσι. Και δεν είναι εικόνα του ΠΑΟΚ. Είναι εικόνα των ελληνικών ομάδων. Είναι εικόνα του ΠΑΟΚ. Είναι ήρθε ο τάδε μάνατζερ, μου είπε. Εντάξει, προφανώς θα δουλεύει με αυτούς. Προφανώς θα του ανοίξει τις πόρτες. Προφανώς τον ΟΜΠΟΑ θα στον φέρει ο μάνατζερ, δεν θα στον φέρει το σκάουτινγκ. Ναι. Αλλά προφανώς δεν μπορεί να περιμένει μόνο να πάρει ΟΜΠΟΑ και ΝΑΤΧΟ. Και άλλωστε το ζήτημα δεν είναι αν θα σου βγει ο ΟΜΠΟΑ και ο ΝΑΤΧΟ. Ο ΟΜΠΟΑ και ο ΝΑΤΧΟ 9 στις 10 φορές θα σου βγει. Δηλαδή στο ΠΑΟΚ παίχτη που θα το πληρώνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, ή 2-2,5 πόσα πληρώνει τον ΝΑΤΧΟ, θα σου βγει. Το πιθανότερο θα σου βγει. Το ζήτημα είναι να βρει τον παίχτη που θα παίρνει 300.000 και θα σου βγει. Βέβαια. Και αυτόν δεν θα στον φέρει ο μάνατζερ. Ή τις περισσότερες φορές δεν θα στον φέρει ο μάνατζερ. Θα στον φέρει ο σκάουτερ. Συμφωνώ. Έτσι είναι. Αλλά πολύ πέδεμα, ρε παιδί μου, ειδικά για αυτή τη θέση, για το εξτρεμάκι που λέμε όλα αυτά τα, όλο αυτό το διάστημα. Πολύ πέδεμα, ρε παιδί μου. Και εγώ νόμιζα με το φτωχό μου το μυαλό ότι δεν ήταν δύσκολη θέση για να βρεις παίκτη. 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 Όχι, ναι, δεν είναι δύσκολη θέση. Δεν είναι δύσκολη. Δεν είναι δύσκολη. Να πω ότι έψαχνε σεντερφόρ, γιατί το είπε πριν για τον Μήτρογλου. Να πω ότι έψαχνε σεντερμπάκ, ας πούμε. Να πω ότι έψαχνε, ξέρω εγώ, ένα κεντρικό, ένα αμυντικό χάφ, ας πούμε, ένα οχτάρι, ένα εξάρι. Να πω ότι ναι, ρε παιδί, μα άμα θες ένα τέτοιο παίκτη που να κάνει και τη διαφορά και όλες, οκ. Okay. Αλλά. Εγώ, Γιώργο, λέω τίποτα δεν είναι δύσκολο, αλλά και να το κάνει οργανωμένα. Ναι, προφανώς, ακόμα και στα οργανωμένα θα έχει αποτυχία. Mm. Προφανώς. Αλλά αν η αποτυχία σου είναι. Αν η επιτυχία σου, μάλλον, εγώ δεν λέω τίποτα υπερβολικό, είναι η μισή από αυτούς που παίρνεις να είναι αυτό που θες, τότε την έχεις κάνει τη δουλειά. Φυσικά. Φυσικά. Την έχεις κάνει. Ναι. Γιατί οι ελληνικές ομάδες, το ποσοστό ευστοχίας στις μεταγραφές είναι μία στους τέσσερις. Αν το μία στους τέσσερις το κάνεις δύο στους τέσσερις, την έχεις κάνει τη δουλειά. Δηλαδή, να πάρεις πέντε σε κάθε μεταγραφική περίοδο, έχουν περάσει πόσες από τον ΠΑΟΚ, 5-6. Δύο να είχαν βγει από κάθε μεταγραφική περίοδο, τώρα θα είχε την 11-10 μεταγραφές. Δεν πας μακριά. Πες μου σήμερα ποιο είναι το πιο σοβαρό περιουσιακό στοιχείο του ΠΑΟΚ. Ένας παίχτης που ο Σαββίδης βρήκε στον ΠΑΟΚ. Μη σου πω δύο παίχτες που ο Σαββίδης βρήκε στον ΠΑΟΚ. Ο Αθανασιάδης και ο Κάτσε. Δεν γίνεται να έχεις ψωνίσει, να έχεις ψωνίσει και να μην έχεις βρει μεγαλύτερους σε αξία ποδοσφαιριστές, να μην έχεις πάρει μεγαλύτερους σε αξία ποδοσφαιριστές από αυτούς που βρήκε στον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται. Ψωνίζεις στις 6-7 μεταγραφικές περιόδους. Άρα με όλο αυτό που λέμε το τελευταίο τέταρτο, που καταλήγουμε εσύ? Δεν ξέρω, καταλήγουμε κάπου. Δηλαδή αν σου πει κάποιος ότι θέλω εσύ, Μιχάλη Τσόχο, να μου πεις ποιο είναι το πρόβλημα. Ένα είναι το πρόβλημα όμως, εκεί να το εντοπίσουμε και, και εκεί πάνω να επενδύσουμε για να το λύσουμε, ας πούμε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ένας που να αποφασίζει για όλα. Ο ένας αποφασίζει, αυτός ο ένας μεταφέρει την ευθύνη της ομάδας, αν είναι ο πρόεδρος, αν είναι ο Αγγελίδης, επιλέγει ο ίδιος έναν τεχνικό διευθυντή με δικιά του ευθύνη, αν θέλει το μοντέλο τεχνικού διευθυντή, ναι. Αν θέλει το μοντέλο μάνατζερ, δεν επιλέγει καν τεχνικό διευθυντή, επιλέγει έναν προπονητή, θα είναι και μάνατζερ, τον στελεχώνει με ικανούς σκάουτερ κτλ. Κτλ. Και προχωράει. Αν θέλει τεχνικό διευθυντή, επιλέγει έναν τεχνικό διευθυντή και αφήνει το τεχνικό διευθυντή να επιλέξει τον προπονητή. Καμία ομάδα η οποία ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής δεν είχαν αρμονική σχέση, καλή σχέση, καλή άποψη ένας για τον άλλον, ναι. Δεν μπόρεσε να προχωρήσει. Ναι. Οι άλλοι δύο ακόμα και το Αναστασίου Ταμπίζας που πέρυσι φάνηκε ως πολύ επιτυχημένο και πολύ αρμονικό, αποδέχτηκε ότι δεν ήταν καθόλου τέτοιο. Και η δίκη του Παναθηναϊκού ήταν μια επιλογή. Είπε αυτόν. Καλός ή κακός. Ο αντικαταστάτης του Ταμπίζα ποιος είναι στο Παναθηναϊκό? Πίπης ο Δόκολος, επί της ουσίας ο Φίσας. Μάλιστα. Άρα και εκεί είναι πολύ μπλεγμένοι όμως. Πολλοί συζητάνε. Τώρα δεν ξέρω Δεν έχω πρόβλημα να υπάρχουν όλοι. Έχω πρόβλημα να μην έχουν καλή σχέση μεταξύ τους όλοι και να αποφασίζουν όλοι. Ναι, αλλά αυτός που αποφασίζει να τους αποκτήσει πάλι εντός εισαγωγικών, να τα συνεργαστεί μαζί τους, προφανώς πρέπει να ξέρει ότι ξέρετε, αυτοί έχουν καλή σχέση. Αυτοί δεν έχουν καλή σχέση. Αυτοί τα βρίσκουν. Στον Παύλο αυτό έγινε ανάποδα. Ναι. Πρώτα πέραμε τεχνικό διευθυντή, μετά του είπα αυτός θα είναι ο προπονητής και μετά ήρθαμε σε έναν πρόεδρο και του πήραμε έναν πρόεδρο και του είπαμε αυτός θα είναι ο τεχνικός διευθυντής και αυτός θα είναι ο προπονητής. Δεν γίνεται έτσι. Ναι, ρε εσύ. Ναι. Και άμα, ναι, αλλά όσο πήγαινε δοκάρι και μέσα η μπάλα, είδες όλα ήταν καλά. Χαρά ήταν. Απλώς ήταν όλα καλά. Εσείς οι ειδικοί, ας πούμε, δεν πάτε να. Αφού η μπάλα πάει δοκάρι μέσα. Μπαλάρα παίζει. Έκανε πλάκα τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Ναι. Με δεξί μπακ του Σαλπικίδη. Κάτσε ρε φίλε, τι μου λες εσύ για τεχνικούς διευθυντές και για συνεννοήσεις και τα λοιπά. Μια χαρά δεν πάει η ομάδα. Με τα πιτσιρίκια, με μηδέν μεταγραφές και τα λοιπά.
Τώρα αυτό με τα πιτσιρίκια είναι μια πονεμένη ιστορία για τον Πάουκ. Εντάξει. Έτσι έλεγε. Το καλοκαίρι έτσι έλεγε. Ο προπονητής. Ναι, εγώ το ακούω. Βρε, τρία χρόνια το ακούω, αλλά πιτσιρίκι δεν βλέπω. Ακόμα μόνο τον Κάτσε βλέπω να παίζει. Πώς είναι και ο Πόζουλου και ο Κουλούρης, δεν είναι αυτή η πιτσιρίκια. Είναι. Ο Κωνσταντινίδης, αυτός ο μικρός που παίζει λεφτά. Ο Κουλούρης αδικείται κιόλας. Και εγώ έτσι πιστεύω. Α, και έναν άλλον που είχε τον Μποζατζίδη, ας πούμε, πήγε στον Πανιόνιο και τα λοιπά. Κι άλλος. Ο άλλος που έπαιζε στον ΠΑΟΚ, που στον ΠΑΟΚ δεν έστριβε, ή έτσι φαινόταν τουλάχιστον και στον Πανιόνιο, φέτος κάνει όρια. Ο Γιάννου. Να. Τόσο από τα πιτσιρίκια είναι τα λεγόμενα, τέλος πάντων, από αυτές τις φουρνιές των τελευταίων χρόνων. Σαβίδι. Μην πας μακριά, γιατί ο Ολυμπιακός είναι χάλια φέτος, γιατί δεν έχει Έλληνες. Ναι, δεν έχει Έλληνες. Όντως. Δεν έχει Έλληνες. Μπορεί να γελάγαμε με τον. Όσο θες να γελάγαμε ή να γέλαγαν κάποιοι, εγώ δεν γέλαγα καθόλου με τον Μανολά, ας πούμε, ή με τον Σάμαρη, ή παλιότερα με τον Φετφακίδη, αλλά σε ορισμένα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος χρειάζεται αυτής της πάστας ποδοσφαιριστές και αυτής της λογικής και αυτής της νοοτροπίας. Ναι. Δεν γίνεται με 10 ξένους. Έτσι, έτσι. Για να κλείσουμε, Μιχάλη, τι βλέπεις να γίνεται για τη συνέχεια? Έτσι και με τους τρεις και με τη Φασερέ που έγινε προχθές και με τις συζητήσεις και με τις λίγες και με όλους αυτούς. Βλέπω να διακόπτεται καταρχάς το πρωτάθλημα. Να διακόπτεται. Ναι. Α. Μετά θα δούμε. Με απόφαση Κοντονή και τα λοιπά για να δούμε που θα βρεθεί με τον Τσίπρα. Με απόφαση πρωθυπουργού, μπράβο. Ναι. Να το πάρει πάνω το Τσίπρας, ας πούμε, εκεί μέσα ανάμεσα σε Σόιμπλε, Μέρκελ και τα λοιπά, να πάρει... Κοίτα να δεις. Ασφαλώς είναι πολύ λιγότερο σοβαρό θέμα. Δεν έχει καμία σχέση η σοβαρότητα του ενός θέματος με το άλλο. Αλλά για την πολιτική απήχηση αυτής της κυβέρνησης, αν τυχόν, δεν λέω τη βαριά κουβέντα καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά αν τυχόν και αλλάξει 3-4-5 πράγματα, στην δυναμική της θα της δώσει τεράστιο credit. Τεράστιο. Έτσι είναι. Συμφωνώ. Τεράστιο credit. Μάλιστα. Κύριε Τσόκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα είπαμε μεσημεριάτικα. Την άλλη φορά θα τα πούμε βράδυ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σου Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ.